Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγουμένως έγινε ένα θέμα για την παραβίαση της διαδικασίας κοινοβουλευτικής συζήτησης από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για μια φαινομενική επί του προσωπικού τοποθέτηση, που απλώς ήταν ακόμα μια θεατρική παράσταση εντός της Βουλής. Όμως η συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Δεν αντιστοιχεί βέβαια σε αυτά που μας έχει δώσει ως εμπειρία η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της. Η κυβέρνηση όμως και ο Πρωθυπουργός δεν θα εργαλοποιήσουν αυτή τη συζήτηση και θα αποδείξουν με τη σαφή και ρητή εντολή που θα πάρουμε σήμερα ότι προχωράμε για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης. Η συζήτηση όμως αυτή καθ' αυτή, αλλά και οι εισηγήσεις των αρχηγών, έδειξαν με βάση και τις επιλογές που κάνουν τα κόμματα ή κάτι ακόμα, τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει γίνει μετά το 2015. Από τη μεριά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ακούμε ξεκάθαρα λόγια, πλήρη εντολή, καμία ανοχή, σαφή συμπαράσταση και κοινοβουλευτικός έλεγχος, όλα πάνω στο τραπέζι, σιγουριά και σταθερότητα για τη χώρα, σχέδιο και ταυτότητα στην πολιτική. Μία επιλογή, ένα κριτήριο. Η πλειοψηφία της κοινωνίας και τα συμφέροντα των πολιτών. Αναλάβαμε από το 2015 ευθύνες που δεν ήταν δικές μας. Μια χώρα σε χρεοκοπία, μια χώρα διαλυμένη με σοβαρά προβλήματα και στο κοινωνικό ιστό και στην παραγωγική δομή. Αυτά που μας κληρονόμησε η κυβέρνηση που συμμετείχε ο κ. Γεωργιάδης, που τολμάει και μιλάει για τη συναλλαγή και τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση με διαπίδηση από το λαό στη Νέα Δημοκρατία, μαζί με τον πολιτικό του αντίπαλο τόσα χρόνια, το Πασόκ, σε μια κυβέρνηση που ξεπούλησε την Ελλάδα, τη χρεοκόπησε και την έφερε στο μνημόνιο. Όμως εμείς δεν μείναμε μόνο σε αυτά. Δεν είχαμε πράγματι την ευθύνη. Είχαμε όμως την ευθύνη να υποστηρίξουμε αυτή την πατρίδα και τους Έλληνες. Και το κάναμε αυτό με πολύ μεγάλο κόπο και υπερβαίνοντας, αν θέλετε, πολλές φορές και την δύναμη που είχε εκείνη την περίοδο η Ελλάδα, δημιουργώντας νέες δυνάμεις και νέες συμμαχίες που μας έκαναν σήμερα αποδεκτούς στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Κατοχυρώσαμε την εθνική πορεία και την εθνική ταυτότητα. Τα πατριωτικά συμφέροντα είναι και η αναγνώριση, την κυρία Μέλκερ, του ρόλου που παίζει πλέον η Ελλάδα, της δυναμικής που έχει αυτή η κυβέρνηση μέσα στην Ευρώπη. Τι βλέπουμε όμως από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς έφυγε ο κ. Καραμαλής. Θα απευθύνω σε εσάς τα ερωτήματα. Δεν τολμάει ούτε καν να υποβάλει μια πρόταση μορφής ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πολιτικό τους μέγεθος. Φωνάζουν, αλλά δεν τολμούν ούτε μια πρόταση μορφής να υποβάλουν, γιατί είναι θεατρικά, υποκριτικά και δεν έχουν καν θέση για το ζήτημα του Μακεδονικού. Δεν έχουν θέση. Υποκρίνονται και προς τους πολίτες της Μακεδονίας. Τρέμουν στην ιδέα και στην πιθανότητα να μην περάσει η συνθήκη των Πρεσπών. Ο κ. Θοδωράκης το είπε. Ενδόμηχα, όλοι θέλουν να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Το είπε και το έχει δηλώσει δημόσια. Κάνουν μια ανεύθυνη, μικροκομματική και υποκριτική διαχείριση για το θέμα αυτό και ανασύρουν και σκοτεινές μεθόδους, που φαίνονται και στις αφήσεις οι οποίες κυκλοφορούν, γιατί είναι σε πανικό και σε απόγνωση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κάθε μέρα που περνάει, η υλοποίηση του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο του κυρίου Μητσοτάκη. Και τις κυρίες γεννηματά όμως, οφείλω να πω. Γιατί κάθε μέρα που περνάει αλλάζουν οι ουσιαστικοί σχετισμοί μέσα στην κοινωνία. Οι σχέσεις στην οικονομία και στην εργασία. Γιατί αυξάνονται πλέον τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις, κατάργηση του υποκατώτατου, αύξηση του κατώτατου, ελάφρυνση των οικοκυριών από τις ασφαλιστικές εισφορές, ελάφρυνση από το τέλος επιδιδεύματος στους αγρότες, έχουμε υποστήριξη της νέας οικογένειας με το επίδομα ενοικίου, αλλά θα έχουμε ταυτόχρονα λύση του προβλήματος των κόκκινων δανείων για τους επαγγελματίες, λύση για το θέμα των οφειλών προς τις εφορίες και τα ταμεία και θα έχουμε ταυτόχρονα και μια συζήτηση και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όμως, για ένα σημαντικό εθνικό ζήτημα, κοροϊδεύουν τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Και θα ήθελαν εδώ οι βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης για να το πούμε. Προσέξτε όμως πόσο υποκριτικός είναι ο κύριος Μητσοτάκης και τον ακούσατε χθες. Ενώ ο ίδιος δημιουργεί παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ζητώντας κάθε δύο μέρες εκλογές, εδώ και τρία χρόνια, χθες κατήγγειλε την κυβέρνηση γιατί δημιουργεί, λέει, προεκλογική περίοδο και ταράζεται η οικονομία. Αυτό είναι το πολιτικό μέγεθος του ανδρός. Κατήγγειλε τον εαυτό του για αυτά που κάνει εδώ και τρία χρόνια. Δεν τους ενδιαφέρουν όμως τα συμφέροντα της χώρας. Δυστυχώς τους ενδιαφέρει το κληρονομικό δικαίωμα στην εξουσία. Θέλουν μόνο να διαχειρίζονται αυτή τη δυνατότητα της εξουσίας για να ικανοποιούν τους κολλητούς τους, να τακτοποιούν τα συμβόλαια που τακτοποιούσαν τόσα χρόνια και αφού τους δίνουν δάνεια με αέρα, να τους βγάζουν οι καναλάρχες ξανά βουλευτές. Όμως αυτό πέρασε. Έχει ξεκινήσει μια άλλη περίοδο για τη χώρα. Μια νέα περίοδο εκτός επιτροπίας. Μια περίοδο η οποία δεν είναι για τους λίγους. Γιατί και στην περίοδο του σκληρού μνημονίου οι πλούσιοι γινόταν πλουσιότεροι. Οι κολλητοί του συστήματος πέραν πάλι τα συμβόλαια της Νοβάρτης. Να μην ξεχνιόμαστε, διότι τότε γινόταν ο πιο ευάλωτος, ακόμα περισσότερο αδύναμος. Εμείς όμως αποκαθιστούμε αυτή τη διαφορά. Μια διαφορά που δημιουργήθηκε από αυτούς που κάθονται τώρα στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν η χώρα να στηριχτεί στα δικά της πόδια. Δεν θέλουν να έχει θεσμικές διαδικασίες. Δεν θέλουν την ισοτιμία, την οικονομική πολιτική.
Εκεί για όλους και τη διαφάνεια. Θέλουν δεκανίκια και ζητούν από τους ξένους δεκανίκια και τα χρειάστηκαν αυτά την περίοδο του μνημονίου γιατί ζητάγαν από τους ξένους να επιβάλλουν σε εμάς πολιτικές λιτότητας. Όμως η πολιτική που ξεκίνησε είναι διαφορετική στη χώρα μας και αποκτά πλέον στέρεα βάση, γι' αυτό και διαμαρτύρονται τόσο πολύ. Γιατί η Ελλάδα αποκτάει γενικό ρόλο πλέον και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Και η πρόοδος και η ευημερία της Ελλάδας δεν είναι ανεξάρτητη από την πορεία των γειτονικών χωρών. Κάναμε μια επιλογή να στηρίξουμε τη συμφωνία αυτή, γιατί θέλουμε να βγούμε και εμείς και οι γείτονες κερδισμένοι. Γιατί αν υπάρχουν χαμένοι σε αυτή την ιστορία, χαμένοι τελικά θα είναι τα παιδιά των Ελλήνων. Και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ιστορία και τα συμφέροντα της χώρας μας. Η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Βαλκανίων, η σταθερότητα στα Βαλκάνια και η υπέρβαση των εθνοτικών και θρησκευτικών διαφορών είναι προς όφελος της Ελλάδας. Γιατί διασφαλίζει τη λειτουργία της χώρας μας. Και αυτή είναι μια πραγματική πατριωτική στάση. Θυμίζω ότι αρχές του 2017 μια κίνηση που κάναμε ήταν να φέρουμε εδώ προς κύρωση τη Συμφωνία για την Προστασία του Πάρκου των Πρεσπών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 17 χρόνια από την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή η Συμφωνία για τις Πρέσπες, ένα μοναδικό φυσικό κεφάλαιο, δεν ερχόταν στην Ελληνική Βουλή. Γιατί δεν τολμούσαν, δεν είχαν την πολιτική δύναμη και τόλμη να κάνουν τέτοιες επιλογές συνεργασίας. Και έχουμε πλέον την πιο μεγάλη διακρατική συμφωνία εγκατεστημένη εδώ και 2 χρόνια, και αυτό είναι προς όφελος των κατοίκων της Φλόρινας και το ξέρουν. Το χειροκρότησαν οι κατοίκοι των Πρεσπών. Κάτι αντίστοιχο σε μικρογραφία, βέβαια, με αυτό που γίνεται σήμερα με τη μεγάλη συμφωνία για τα Βαλκάνια. Για 25 χρόνια το θέμα της ονομασίας των γειτόνων μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Η κυβέρνησή μας τόλμησε, σε συνεργασία βέβαια με τους γείτονες, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, να ορίσει ένα πλαίσιο για να προχωρήσουν 2 χώρες μαζί στο μέλλον. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να το ξεκαθαρίσουμε, ή δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να λύσουν το πρόβλημα αυτό προς το συμφέρον μας. Φοβήθηκαν το εκλογικό κόστος, τους Σαμαράδηδες, τους Γεωργιάδηδες, τους Βορύδηδες. Πράγματι, αυτή ήταν η πραγματικότητα, αλλά βέβαια και τους αρνητικούς σχετισμούς για τους γείτονες. Όμως, θα ήθελα λιγάκι προσωπικά να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Τι ζούσα κι εγώ ως πολίτης Θεσσαλονίκης τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια, μπορεί και 27. Αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Μαζί. Ήμασταν μαζί με τον κύριο Σαρίδη, με τον κύριο Λαζαρίδη. Παραβίαση και παραχάραξη της ιστορίας. Διπλωματικό κόστος και χρήση από τους γείτονες του ονόματος της Μακεδονίας σε όλα τα διεθνή φόρα, αναγνωρισμένο από 140 χώρες. Διαβατήρια που πηγαινόντουσαν και ερχόταν με τουρίστες με το όνομα Μακεδονία επάνω. Επιχειρήσεις να κλείνουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια. Και το ζήσαμε αυτό τα τελευταία 20 χρόνια. Ήττες σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις. Αυτή η αναδρομή έχει σημασία, γιατί ταυτόχρονα την ίδια περίοδο η χώρα διατύπωσε και διεκδίκησε, χωρίς δημοψήφισμα, αλλά με πολλές εκλογές, μία γραμμή. Σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις έργα όμνες. Αυτή η γραμμή κατατέθηκε από την κυβέρνηση του Καραμαλή το 2007, από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στις προγραμματικές δηλώσεις, κάνει καταγεγραμμένο. Ο κύριος Βενιζέλος την υπέβαλε στον ΟΗΕ το 2014, ως υπουργός του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Δήμας το 2012, ο κύριος Λαμπρινίδης το 2011. Αυτή η εθνική γραμμή τηρείται στο ακέραιο με τη Συμφωνία των Πρεσπών και η εκκρεμότητα αυτή λύνεται ταυτόχρονα με αλλαγή συντάγματος, ονομασίας και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση του ονόματος και μέσα στη γειτονική χώρα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες που έχουμε πετύχει και μάλιστα πιο προωθημένη από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί περιλαμβάνει και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και η συνταγματική αναθεώρηση στους γείτονες είναι μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, του Αλέξη του Τσίπρα και του Νίκου του Κοτζιά. Σε αυτό, εγώ θα ήθελα να προσθέσω την αλλαγή της τάσης της Εκκλησίας, που ζήτησε πλέον να αλλάξει το όνομα της Αυτόνομης Εκκλησίας της Μακεδονίας και να συνομιλήσει με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τις αλλαγές ονομάτων σε δρόμους, σε αεροδρόμια, τα οποία έχουν γίνει ήδη. Νομίζω όμως ότι το σημαντικότερο που έχουν κερδίσει οι Έλληνες της Μακεδονίας είναι ότι κατοχυρώθηκε η ελληνικότητα της ιστορίας της Μακεδονίας. Δεν μπορούν πια με συνταγματική αλλαγή να χρησιμοποιούν ούτε το Μεγαλέξανδρο, ούτε τον Ήλιο της Βεργίνας, ούτε τα ονόματα της ιστορίας μας. Και αυτό το έχουμε κερδίσει. Και κακώς η αντιπολίτευση το κρύβει από τους Έλληνες πολίτες. Γιατί ξέρουμε ότι σφετεριζόταν το όνομα η γειτονική χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρουμε ότι 4 από τα 5 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τους είχαν αναγνωρίσει με άλλο όνομα. Να μην το κρύβουμε αυτό. Γιατί είναι μια ύπουλη επιλογή αυτή που κάνει η αντιπολίτευση. Κρύβει την πραγματικότητα. Αναφέρεται σε ένα φαντασιακό επίπεδο που δεν έχει πρόβλημα χρήση του ονόματος η παγκόσμια διπλωματική σκηνή. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητα, τα πραγματικά διλήμματα? Είναι ότι εδώ και 25 χρόνια το όνομα της Μακεδονίας το είχαμε χάσει και το παίρνουμε πίσω.
η κυβέρνηση αυτή παίρνει πίσω το όνομα της Μακεδονίας και παίρνει πίσω την ελληνικότητα της ιστορίας της Μακεδονίας. Γιατί το πραγματικό δήλωμα είναι δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ή δημοκρατία της Μακεδονίας. Ειρηνική συνύπαρξη συνταγματικά κατοχυρωμένη ή αλυτρωτικές διεκδικήσεις στο σύνταγμα των γειτόνων που διεκδικούσαν και πληθυσμό και εδάφη. Θεσμική κατοχύρωση της ελληνικής ιστορίας ή να βλέπουμε το Μεγαλέξανδρο με όνομα, με δικό τους όνομα στην πλατεία των Σκοπίων. Θεσσαλονίκη κυρίαρχη στα Βαλκάνια για τη συνεργασία των λαών των Βαλκανίων ή γυρισμένη στην πλάτη στα φυσικά της σύνορα, φοβική, χωρίς ανάπτυξη και χωρίς καινοτομία. Όμως δεν μιλούν ειλικρινά στους Έλληνες πολίτες. Έχουν δύο γραμμές. Και πουλάνε, ειλικρινά πουλάνε, ανάλογα με το τι συμφέρει, διαφορετική. Σε κάποιους, ιδιαίτερα στην περιοχή μου, αρνούνται την εθνική γραμμή. Δεν μιλούν για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ενώ ως αντίβαρο για αυτούς που μιλούν ακόμα για σύνθετη ονομασία, χρησιμοποιούν, αποδεικνύοντας και την αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να διοικήσει το κόμμα του, τα αντίβαρα της γλώσσας που ποτέ δεν υπήρχε, γιατί και για εθνικούς λόγους και ως αντίβαρο στον βουλγαρικό επεκτατισμό χρησιμοποιήθηκε και από την ελληνική πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα της γλώσσας, αλλά και το θέμα της υπηκότητας, που όμως είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια η Βουλή των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας πλέον αποσαφηνίζει ότι η ηθαγένεια δεν προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα στην οποία ανήκουν οι πολίτες της χώρας και μάλιστα ακόμα και για τις εμπορικές ονομασίες και επωνυμίες. Είναι υποχρεωτικό μέσω της συμφωνίας τα προϊόντα που γράφαν Made in Macedonia να αλλάξουν προς όφελος των ελληνικών προϊόντων. Όμως είναι ειλικρινά υποκριτικό και θα ήθελα να το πω αυτό. Και μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μην τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν με ρωτάει τον κύριο Βέμπερ όταν ήταν εδώ για το ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ενώ ταυτόχρονα, από τη μια μεριά, η ευρωπαϊκή κοινότητα να θέλει η Ελλάδα και η Ευρώπη και τα Βαλκάνια να προχωρήσουν, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται μέσα από ένα ζήτημα το οποίο ήταν πραγματικά πατριωτικό, θα έπρεπε να το βάλει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το μέγεθος της υποκρισίας όμως και του κ. Μητσοτάκη και τις κυρίες γεννηματά σε έναν βαθμό φαίνεται και από την τριπλή γραμμή την οποία χρησιμοποιούν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Χτες ή προχτές στην Ένωση Περιφερειών, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε να βγει ψήφισμα κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών, υιοθετώντας την πρόταση καμία αναφορά στη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Το ίδιο ο κύριος Βορύδης είπε χθες μαζί με εμένα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, άλλα λένε όταν είναι κυβέρνηση και άλλα λένε όταν είναι αντιπολίτευση. Το 2007, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Τζιτζικώστας ήταν αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Το 2008, στο Βουκουρέστι, ο Κώστας Καραμαλής, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης υπερασπίστηκαν τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Τώρα μας λένε ότι είναι κατά τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και αυτό το ψήφισαν και ο κύριος Μαχαιρίδης από ό,τι βλέπω και ο κύριος Γουρός στην Ένωση Περιφερειών. Πρέπει να τοποθετηθεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Τελικά ποια είναι η θέση τους, πόσο υποκριτές έναντι των Έλληνων Μακεδόνων είναι, διότι υποκρίνονται ως προς το θέμα αυτό. Εκτός και αν έχει κυριαρχήσει στη Νέα Δημοκρατία το λαός. Διότι είναι πράγματι. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης μπορεί να είχαν πάντα αυτή τη θέση. Και ίσως αυτή είναι η πραγματικότητα που δείχνει ακόμα περισσότερο το μεγάλο πολιτικό έλλειμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί ούτε στο κόμμα του να κάνει κουμάντο. Για ένα εθνικό ζήτημα παίζουν με τη συνείδηση, τον πατριωτισμό και την ανάγκη για πρόοδο των Ελλήνων της Μακεδονίας. Και πουλάνε αλλού ότι δεν θέλουν καμία χρήση του ονόματος της Μακεδονίας, ενώ στη Βουλή λένε ότι θέλουν χρήση του ονόματος Μακεδονίας, ενώ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λένε ότι δεν θα αμφισβητήσουν την κύρωση συμφωνίας. Κάτι που είπε προηγουμένως και ο κύριος Καραμαλής από εδώ. Τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα? Πόσες γραμμές υποκριτικές και ενάντια στο πατριωτικό συμφέρον έχει η Νέα Δημοκρατία? Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Και ταυτόχρονα, μην ξεχνάτε ότι αυτό δημιουργεί διαδρόμους και για την πολιτική της Ρωσίας, η οποία τοποθετήθηκε κατά της συμφωνίας λέγοντας τι. Πρέπει να παραμείνει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με αυτούς κάνουν συμμαχία. Με ποια συμφέροντα θα τοποθετηθούν υπέρ των εθνικών συμφερόντων? Γιατί και τον κύριο Βενιζέλο άκουσα προηγουμένως να βλεφαρίζει προς την παρέμβαση της Ρωσίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στους Θεσσαλονικούς πολίτες. Εθνικό μας συμφέρον είναι ο ρόλος του ηγέτη στα Βαλκάνια. Η στήριξη του ευρωπαϊκού δρόμου, η ενίσχυση των δημοκρατικών δυνάμεων, ο σεβασμός των πολιτών κόντρα στον αυταρχισμό, κόντρα στον εθνικισμό και κόντρα στη διαφθορά. Γιατί πράγματι αυτή η κυβέρνηση κερδίζει και στα πατριωτικά και στα εθνικά συμφέροντα, παίρνει πίσω την ελληνικότητα της ιστορίας της Μακεδονίας, κερδίζει σε έναν δρόμο ανάπτυξης και δημιουργίας, γιατί αν πραγματικά αγαπούσαν τη Μακεδονία
Δεν θα ανοίγανε τα τέμπη και τις σύραγες. Δεν θα προχωρούσαν το μετρό. Δεν θα κάνανε το φορέα του Θερμαϊκού Κόλπου. Δεν θα δίνανε τα στρατόπεδα του Κόβδωνα και του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα προχωράγαν όλα αυτά τα έργα που αυτή η κυβέρνηση προχωράει. Τελικά, ποιος αγαπάει πραγματικά τη Θεσσαλονίκη? Παρακαλώ. Στο ερώτημα λοιπόν που θέτουν, κύριε Πρόεδρε, οι αφίσες σήμερα, θέλω να πω ότι προδώσαν πολιτικά τη Θεσσαλονίκη όλοι όσοι κυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια και την υποτίμησαν. Δεν προχώρησαν έργα της Θεσσαλονίκης, δεν βελτίωσαν την ποιότητα ζωής της Θεσσαλονίκης, δεν στήριξαν τη Θεσσαλονίκη και στο αυτοδιοικητικό επίπεδο επέλεξαν μόνο να ανανεώσουν αυτοδιοικητικές καρέκλες χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική. Αυτή η κυβέρνηση έχει πραγματικά πατριωτικά ενισχύσει και τη Θεσσαλονίκη και τη Βορειοελλάδα και τη Μακεδονία και γι' αυτό πρέπει να υποστηριχτεί και από την ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής. Σας ευχαριστώ.